Είμαστε στο γήπεδο της Μαρίνας, σήμερα Κυριακή 13 Δεκεμβρίου. Ο τοπικός ΑΟ Μαρίνης αγωνίζεται με την Θύελλα Στενιμάχου, μια πολύ καλή ομάδα, τρίτη βαθμολογικό πίνακα. Ήδη το παιχνίδι στα πρώτα 5 λεπτά, 10 λεπτά αγώνα, είναι 0-1, έχει ανοίξει με το Σαρακατσάνο σε μια σύγχυση στην άμυνα του ΑΟ Μαρίνης. Δίπλα μας ο προπονητής, ένας από τους δύο, ο Κώστας Ισφύριδης, ο άλλος είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Να πούμε δύο πραγματάκια και για το παιχνίδι, για το φετινό ΑΟ Μαρίνης. Τους στόχους, γενικά την πορεία της ομάδας, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι γίνεται μια δουλειά σε βάθος, πιο πολύ δηλαδή δουλεύει τα τμήματα υποδομής η ομάδα και λιγότερο ας πούμε έχει θέσει άμεσους στόχους για μια καλύτερη πορεία στη φετινή σεζόν. Για πες μας δύο πραγματάκια, Κώστα. Θα βλέπουμε και παράλληλα και πλάνα, ναι. Η ομάδα όπως βλέπεις είναι... αποτελείται από μικρούς παίκτες. Οι μεγάλοι παίκτες αφήσαν τη θέση τους στους μικρούς. Ναι, ναι. Θα προσπαθήσουμε να σώσουμε την ομάδα. Κύριος στόχος αυτός είναι να σωθεί η ομάδα. Του χρόνου θα μπουν 2-3 ακόμα πιτσερίκια με τους μικρούς, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον του χωριού. Οι μικροί, οι μεγάλοι πλέον δεν μπορούν να βοηθήσουν. Έτσι. Όσο μπορέσαν να παίξουν τόσα χρόνια. Άλλωστε έχετε και πολύ υλικό, θα λέγαμε, υπάρχουν πάρα πολλούς μικρούς παίκτες. Υπάρχουν έτσι αρκετά παιδιά, εντάξει, θέλουν τον χρόνο τους. Έτσι. Αλλά πιστεύω κάπου θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Και φέτος βέβαια φανταζόμαστε η άνοδος, η παραμονή, συγγνώμη, μόνο στην κατηγορία. Μόνο είναι η παραμονή, μόνο η παραμονή. Αυτό ναι είναι ο στόχος. Νομίζω θα επιτευχθεί εύκολα ή θα έλεγα και δύσκολα. Δεν πιστεύω, θα ευχόμαστε αυτό, αλλά νομίζω ότι θα επιτευχθεί ο στόχος. Υπάρχει υλικό, αλλά θέλει προσπάθεια. Μάλιστα. Ωραία. Θα είμαστε κοντά στην ομάδα και εμείς, όπως γνωρίζετε, παρατηρητής και το έντυπο και η ηλεκτρονική του κυκλοφορία λοιπόν μέσα στο blog. Βρίσκεται πάντα στα γεγονότα και κοντά και στο ΑΟ Μαρίνης. Κώστα, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.